κεντρική πλατεία της Σπάρτης, ο Μητροπολιτικός Ναός της Σπάρτης, Ευρωτάς, ο ποταμός της Σπάρτης, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης. Η περιοχή της Σπάρτης κατοικήθηκε από την προϊστορική περίοδο. Η δωρική κατάκτηση της Σπάρτης κατά τον 10ο αιώνα π.Χ. και οι νόμοι του Λυκούργου την έκαναν ισχυρότατη πόλη, αλλά με αποκλειστικό στόχο τον πόλεμο. Είναι γνωστή η σπαρτιατική αγωγή που είχε ως υπέρτατη αξία την πολεμική ανδρεία. Έτσι οι νέοι Σπαρτιάτες μεγάλωναν με πειθαρχία, λιτότητα και σκληραγωγία. Το 550 π.Χ. η Σπάρτη ήταν επικεφαλής των πόλεων της Πελοποννήσου. Το 404 π.Χ. τέλειωσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος και η Σπάρτη κατέστρεψε την Αθήνα, φτάνοντας στο ζενίθ της δύναμής της. Αλλά μετά τη μάχη της Χερώνειας, το 338 π.Χ., υποτάχθηκε και αυτή στους Μακεδόνες. Το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατακτούν τη Σπάρτη και από το 396 μετά Χριστόν Γότθοι και Σλάβοι εισβάλλουν διαδοχικά και τη λαιλατούν. Οι Βυζαντινοί την ανοικοδόμησαν και το 1248 την κατέλαβαν οι Φράγκοι. Κατά την Τουρκοκρατία η πόλη παρήκμασε τελείως, αλλά στην Επανάσταση του 1821 οι Λάκωνες πολέμησαν γενναία κάτω από την ηγεσία των Μαυρομιχαλαίων. Μετά την απελευθέρωση, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης, ιδρύθηκε επί Όθωνος η Νέα Σπάρτη. Ο Μιστράς είναι μια μεσαιωνική ερειπωμένη πολιτεία κτισμένη πάνω σε έναν οχυρό λόφο στην περιοχή που ήταν τότε γνωστή με το όνομα Μιζηθράς. Το κάστρο στην κορυφή του λόφου κτίστηκε το 1249 από τον Γουλιέλμο Βιλεαρδουίνο. Αυτός το παραχώρησε στους Βυζαντινούς το 1262 με αντάλλαγμα την ελευθερία του. Ο Μιστράς έγινε πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μοραίος το 1348. Μέχρι το 1384 δεσπότες του Μοραίος είναι οι Κανταγκουζηνοί και μέχρι το 1460 οι Παλαιολόγοι. Γύρω στα 1400 ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στο Μιστρά για να διδάξει ο Γεώργιος Πλίθων Γεμιστός, ο σοφός διδάσκαλος της εποχής, ο οποίος έμεινε εκεί μέχρι το θάνατό του. Η πόλη έφτασε σε εξαιρετική ακμή και δημιούργησε μια νέα μορφή βυζαντινού ελληνισμού. Η τέχνη είχε επίσης μεγάλη άνθηση. Από το 1460 ως το 1715 ο Μιστράς βρισκόταν κυρίως κάτω από την εξουσία των Βενετών και είχε μια σχετική οικονομική ανάπτυξη λόγω της σειροτροφίας. Το 1715, με την κατάληψή του από τους Τούρκους, ο Μιστράς παρακμάζει και το 1779 καίγεται από τις ορδές των Τουρκαλβανών, επειδή επαναστάτησε κατά τη διάρκεια των Ορλοφικών. Η μεταμόρφωση από το μοναστήρι της Περιβλέπτου. Ο άγγελος της Δευτέρας Παρουσίας από τη Μητρόπολη. Οι μάρτυρες, λεπτομέρεια από τους Αγίους Πάντες στο μοναστήρι της Οδηγήτριας. Το Γήθιο είναι το επίνειο της Σπάρτης. Πρώτοι κατοικοί του ήταν οι Φίνικες. Σύμφωνα με τη μυθολογία, οι ιδρυτές του ήταν ο Ηρακλής και ο Απόλλωνας. Καθώς λέγεται, ο Πάρης και η Ελένη, φεύγοντα για την Τρία, πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στο νησάκι που κλείνει τον κόλπο, την Κρανάη, σημερινό Μαραθωνήσι. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση του 1821, το Γήθιο ήταν από τις πρώτες πόλεις που έδωσαν το παρόν στον αγώνα. Το νότιο άκρο της Χερσονήσου του Ταΐγετου αποτελείται από μια ορεινή, δύσβατη περιοχή που λέγεται Μάνη. Η Βάθια είναι ένα από τα χαρακτηριστικά χωριά της Μάνης. Οι πύργοι χρησιμεύαν ταυτόχρονα και ως σπίτια και ως οχυρά. Ήταν κατοικημένοι από τα προϊστορικά χρόνια και η ιστορία της είναι παράλληλη της Σπάρτης. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Μάνη έμεινε μία από τις λίγες ελεύθερες περιοχές του ελληνισμού και έδωσε άσυλο σε πολλούς καπεταναίους και αγωνιστές. Μετά την Επανάσταση του 1821 και τον ερχομό των Βαβαρών στην Ελλάδα, οι Μανιάτες στασίασαν και νίκησαν τον Βαβαρικό στρατό, αλλά αργότερα συμβιβάστηκαν με την κυβέρνηση. Μονεμβασία, παλιά βυζαντινή πόλη κτισμένη πάνω σε μια βραχώδη νησίδα που συνδέεται με τη στεριά μόνο με μια στενή λουρίδα γης. Έτσι βγήκε και το όνομά της, μία μόνη έμβασης. Κατά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, η Μονεμβασία επέκτηνε την κυριαρχία της και ανέπτυξε εμπόριο και ναυτιλία. Στα κατοπινά χρόνια, η φυσικά οχυρή της θέση της έδινε ξεχωριστή σημασία και έγινε ορμητήριο αρχικά των Βυζαντινών και αργότερα των Βενετών. Τελικά την κατέλαβαν οι Τούρκοι. Απελευθερώθηκε το 1821. Τα κύθυρα ανήκουν στα Επτάνησα και έχουν μακριά ιστορία. Αρχικά ήταν απικία των Φινίκων και εκεί λατρευόταν η Αφροδίτη. Μετά την κάθοδο των Δωριαίων πέρασε στα χέρια των Αργίων και τον 6ο αιώνα π.Χ. το νησί ανήκε στη Σπάρτη. Τον Μεσαίωνα πέρασαν διάφοροι κατακτητές. Με την Ελλάδα ενώθηκε το 1864 μαζί με τα άλλα Επτάνησα. Η Καλαμάτα είναι κτισμένη στη θέση της ομηρικής πόλης Φαρέ. Από τους Μεσσηνίους πέρασε στους Μακεδόνες, στους Ρωμαίους και στους Βυζαντινούς. Το 1206 την πήραν οι Φράγκοι και το 1459 οι Τούρκοι. Υπήρξε κέντρο της προετοιμασίας του αγώνα για την Επανάσταση του 1821 και ήταν η πρώτη πόλη που απέκτησε την ανεξαρτησία της αφού ελευθερώθηκε από τον Κολοκοτρώνη στις 23 Μαρτίου 1821. Στις 28 Μαρτίου ιδρύθηκε εκεί τοπική γερουσία, αλλά το 1825 καταστράφηκε από τον Ιμπραήμ. Η ανοικοδόμηση άρχισε μετά την επιστροφή του Καποδίστρια. Στην Καλαμάτα κυκλοφόρησε η πρώτη ελληνική εφημερίδα στην Ελλάδα, η Σάλπινγκς. Η κεντρική πλατεία της σύγχρονης Μεσσήνης. Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ονομάζεται και νησί, γιατί καθώς είναι κτισμένη σε ένα μικρό ύψωμα, όταν πλημμύριζε ο ποταμός Πάμισος που περνά δίπλα της, έμοιαζε με νησί στη μέση της θάλασσας. Η αρχαία Μεσσήνη βρίσκεται 20 χιλιόμετρα βορειότερα. Είχε ιδρυθεί το 370 π.Χ. από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμεινόντα και η πρώτη ονομασία της ήταν Ιθόμ. Τα ερείπια της αρχαίας Μεσσήνης. Στη θέση της σημερινής Κορώνης βρισκόταν η αρχαία πόλη που έκτισαν οι πρόσφυγες από την Ασσήνη της Αργολίδας. Το σημερινό όνομά της το πήρε τον Μεσαίωνα. Από το 1206 κατέλαβαν διαδοχικά την Κορώνη οι Φράγκοι, οι Βενετοί, οι Τούρκοι, οι Ισπανοί. Το 1718 πέρασε για τελευταία φορά στα χέρια των Τούρκων. Ο Γάλλος στρατηγός Μεζόν την ελευθέρωσε και την παρέδωσε στην Ελλάδα το 1828. Η ομηρική πίδασος, η Μεθώνη, ήταν φημισμένη για τα κρασιά της. Το όνομα Μεθώνη το πήρε κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., οπότε κατακτήθηκε από τους Σπαρτιάτες. Τον Μεσαίωνα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ναυτικούς σταθμούς μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το 1828 παραδόθηκε από τους Τούρκους στο Γάλλο στρατηγό Μεζόν και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο νέο ελληνικό κράτος. Το Μπούρτζι στην άκρη του κάστρου. Πύλος. Αρχαία πόλη γνωστή και με το μεσαιωνικό της όνομα Ναβαρίνο. Το κάστρο του Ναβαρίνου. Στον κόλπο της Πύλου που κλείνεται από το μικρό νησάκι Σφακτηρία έγινε το 1827 η γνωστή ναυμαχία του Ναβαρίνου που καθόρισε την εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης. Ο ενωμένος στόλος Άγγλων, Γάλλων και Ρώσων συνέτριψε τον Τουρκο-Αιγυπτιακό. Η εκκλησία του κάστρου. Η ομηρική πύλος φαίνεται πως ήταν η πλουσιότερη και μεγαλύτερη μικηναϊκή πόλη. Τα ανάκτορά της που καταστράφηκαν από φωτιά τον 12ο αιώνα π.Χ. μας έδωσαν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Βρέθηκαν 1.000 περίπου πύλινες πλάκες με τη γραμμική γραφή Β και 2.000 αγγεία. Μπανιέρα που βρέθηκε στα ανάκτορα της Πύλου. Θολωτός τάφος του 15ου αιώνα π.Χ. Γενική άποψη της Κυπαρισίας. Τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Επαμεινώντας την είχε καταστήσει κύριο λιμάνι της Μεσσήνης. Το Δημαρχείο της Κυπαρισίας.